Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 13 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για το Δεκέμβριο λόγω κορονοϊού. 3,2 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση υγειονομικών δομών των κέντρων προσφύγων και μεταναστών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στον πάγο ο αθλητισμός της χώρας. Την επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και το Δεκέμβριο ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Ανάμεσα σε αυτά είναι το πάγωμα των δόσεων Δεκεμβρίου για επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας με κρατική εντολή, αλλά και την επέκταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και το Δεκέμβριο με βάση τα 534 ευρώ. Την ίδια στιγμή δόθηκε δίμηνη παράταση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας του 2021 έως τις 26 Φεβρουαρίου. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσαν την επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας για το μήνα Δεκέμβριο του 2020. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων εργοδοτών ανά την επικράτεια που πλήττονται, σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα κάθε Απριλίου, δύναται να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβαση εργασίας και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναλογικά με το διάστημα που τίθενται σε αναστολή, υπολογιζόμενοι επί του ποσού των 534 ευρώ μηνιαίως. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται αναλογικά και οι πλήρες ασφαλιστικές εισφορές υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων και για ισόχρονο διάστημα μετά την άρση της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό εργαζομένων. Για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή, οι απολύσεις είναι άκυρες. Για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής εντός του μηνός, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών πληρωτέων τον μήνα Δεκέμβριο και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών που είναι πληρωτές το μήνα Δεκέμβριο και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος της ισχύουσας ρύθμισης. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών έως το τέλος του έτους. Όπως έχει ανακοινωθεί και ήδη υλοποιείται, επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο κατά 2 μήνες. Επεκτείνεται η υποχρεωτική τηλεεργασία ανά την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τηλεεργασίας. Επεκτείνεται το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής ευελιξίας, προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην εργασία τους με αντίστοιχη προσαρμογή του ωραρίου τους για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου. Όλες οι επιχειρήσεις που πλήττονται, σύμφωνα με την διευρυμένη λίστα κάθε Απριλίου, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για το Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για την φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους και τον μήνα Δεκέμβριο, το 50% της ζημίας θα τους καταβάλλεται στους δικαιούχους και θα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2021 με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2020. Το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του ίδιου επίπεδου απασχόλησης έως το τέλος Ιουνίου του 2021. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις εφόσον πληρούν τα κριτήρια πτώσης τζίρου. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στο ύψος της ενίσχυσης που καθορίζεται από τον μαθηματικό τύπο που θα εφαρμοστεί, θα συνυπολογίζεται ολόκληρη η περίοδος Σεπτεμβρίου μέχρι Δεκεμβρίου και θα προσαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε όσους δεν πρόλαβαν να αιτηθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 να λάβουν την ενίσχυση για το σύνολο του ποσού, όπως επίσης και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές ως προς τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν κατά την προηγούμενη δήλωση. Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά 2 μήνες μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου το 2021. Την ενίσχυση των υγειονομικών δομών, των κέντρων προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή αποφάσισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτοντας ένα ποσό της τάξης των 3.250.000 ευρώ για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Με ένα ποσό της τάξεως των 3.250.000 ευρώ, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενισχύει σε μέσα και προσωπικό τις υγειονομικές δομές των κέντρων προσφύγων και μεταναστών στην περιφέρεια. Είναι ένα σημαντικό βήμα στον τομέα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι αυτά τα κονδύλια θα αφορούν κυρίως τις δομές οι οποίες βρίσκονται στα κέντρα μεταναστών, φύλαξης μεταναστών και που λειτουργούν στην Καβάλα και στη Δράμα. Επίσης θα αξιοποιηθούν για το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης που βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και συγχρόνως θα ενισχύσουν τις δομές υγείας των προαναχωρησιακών κέντρων που λειτουργούν στην Ορεστιάδα, στην Ξάνθη και στην Δράμα. Για τη σημασία που έχει η χρηματοδότηση αυτή στην προστασία της δημόσιας υγείας, ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, Ξάνθης Νίκο Εφρεμίδη, Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη και Δράμας Γιώργο Παπαδόπουλο. Στόχος είναι να είμαστε κατά το δυνατόν έτοιμοι και πιο αποτελεσματικοί στην όλη προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, ειδικά και σε αυτούς τους χώρους όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες. Οι 5 πρόεδροι των ομαρχιακών τμήματων της ΑΔΕΔΗ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπογράφουν επιστολή που απευθύνεται στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και τους τοπικούς φορείς με το αίτημα για διενέργεια δωρεάν rapid test στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. Με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων στην περιοχή μας και έχοντας πρωταρχικό στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών, εκφράζουν το αίτημα αυτό όπως επισημαίνουν στο κείμενο. Τη διενέργεια δωρεάν rapid test στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα ζητούν σε κοινή επιστολή τους οι πρόεδροι των ομαρχιακών τμήματων της ΑΔΕΔΗ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε κοινή επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς και τις τοπικές αρχές, επισημαίνουν πως λόγω της αυξημένης διασποράς σε όλη την επικράτεια αλλά και των πολλών κρουσμάτων που έχουμε σε εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, πιστεύουν ότι κάθε υπηρεσία θα έπρεπε να μεριμνήσει για τη διενέργεια των rapid test προσωπικό της. Επειδή είχαμε και έχουμε κρούσματα σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην περιοχή μας και κατόπιν αν θέλετε και αιτημάτων που προέρχονταν από τα πρωτοβάθμια σωματεία, οδηγηθήκαμε στο να απευθυνθούμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Υγείας και κατόπιν στους τοπικούς άρχοντες, δηλώνοντάς τους την αναγκαιότητα ότι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα ας πούμε, όταν ξεκινάει η εβδομάδα των διαζώσεις εργασίας, να περνάνε από έλεγχο rapid test, προκειμένου να νιώθουν και όλοι οι εργαζόμενοι πιο ασφαλείς. Στις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα και με τις τελευταίες διατάξεις, εφαρμόζεται η εκπεριτροπή στη τηλεργασία. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε ομάδες, οι οποίοι ανά εβδομάδα εργάζονται από το σπίτι ή την υπηρεσία τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΑΔΔ Εύρου, τα τεστ θα πρέπει να διενεργούνται για όσους επιστρέφουν στα πόστα τους κάθε εβδομάδα. Το να μειώσουμε τις πιθανότητες περαιτέρω διασποράς στον εργασιακό χώρο, η διεξαγωγή rapid test θα βοηθήσει σε αυτό. Και δεν μιλάμε μόνο για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. Το ίδιο αίτημα, άμα δείτε, μιλάμε για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για όλους τους εργαζόμενους, το οποίο θα έπρεπε να συνταγογραφείται και να προσφέρεται μία φορά την εβδομάδα στους εργαζόμενους. Περαιτέρω στην επιστολή που υπογράφουν οι 5 πρόεδροι των ομαρχιακών τμήματων της ΑΔΔΗ, επισημαίνεται πως ο ορισμός πλαφών στις τιμές των τεστ για τον κορονοϊό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπογραμμίζουν πως τα τεστ θα έπρεπε να συνταγογραφούνται και να είναι δωρεάν για όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δεν βρίσκονται στο σπίτι τους, αλλά συνεχίζουν να πηγαίνουν καθημερινά στην εργασία τους. Δεν είναι θέμα το αν μπορεί να γίνει, αν θέλουν να γίνει, πάμε στο αν πρέπει να γίνει.
Εμείς λοιπόν αυτό εκθέτουμε, ότι πρέπει να γίνει και ότι αυτό θα πρέπει να προσφέρεται δωρεάν στους εργαζόμενους που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και την εργασία τους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με όλες αυτές τις ανασφαλείς συνθήκες εργασίας λόγω του COVID-19. Ήταν ο πρώτος ασθενής που νοσηλεύτηκε με κορονοϊό στο νοσοκομείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης τον περασμένο Μάρτιο και ένας από τους πρώτους πανελλαδικά. Ο Κωνσταντίνος Κάλιας ανοίγει το σπίτι του στη Δέλτα Τηλεόραση και θυμάται με συγκίνηση εκείνη την περίοδο της ζωής του. Έχουν περάσει από τότε 9 μήνες και είναι μια μακρινή ανάμνηση. Μια ανάμνηση όμως που δεν θα φύγει ποτέ, γιατί όντως το ότι ήμουν το πρώτο κρούσμα εδώ της περιοχής ήταν ένα σοκ για μένα, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Νοσηλεύτηκα 14 μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αλλά με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού προσωπικού κατάφερα να βγω νικητής και να το ξεπεράσω. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει μείνει κάτι, είμαι πάρα πολύ καλά. Βέβαια συνεχίζω να προσέχω πάρα πολύ, γι' αυτό με βλέπετε και με τη μάσκα. Αυτός ο ιός είναι πολύ άτιμος, θα έλεγα, και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή, παρόλο που το πέρασα, ακόμα προσέχω πολύ. Εκτός από το πρόβλημα της υγείας και την αγωνία για την έκβασή του, αυτό που θυμάται να αισθάνεται μέσα στον θάλαμο απομόνωσης είναι η μοναξιά. Γι' αυτό δέχθηκε με μεγάλη χαρά να παίξει σαξόφωνο στο προάβλιο του νοσοκομείου την περασμένη Κυριακή, την ημέρα που φωταγωγήθηκε το δέντρο από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Ήταν μια συγκινητική βραδιά για μένα, γιατί είχε ένα υψηλό συμβολισμό, πιστεύω, η παρουσία μου εκεί. Κατάφερα να βγω νικητής από τον κορονοϊό, επέστρεψα με το σαξόφωνο μου αυτή τη φορά, προχθές, και έπαιξα τις μουσικές μου και θέλω να πιστεύω ότι έδωσα μια ελπίδα σε όλους τους ασθενείς που βρίσκονται εκεί πέρα. Μια ελπίδα και μια αισιοδοξία ότι μπορούν να βγουν νικητές. Ελπίζω να τους έδωσα λίγες στιγμές χαράς. Αυτό το μικρό μπόρεσα να προσφέρω με την τέχνη μου, με τη μουσική μου και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που συνέβη προχθές στο νοσοκομείο. Επειδή 2 εβδομάδες γιατροί και νοσηλευτές τον φρόντισαν, στάθηκαν στο πλευρό του και τον βοήθησαν να ξεπεράσει τον ιό. Είχε υψηλό πυρετό, πνευμονία και πόνους. Ευτυχώς όμως ο οργανισμός του ανταποκρίθηκε στην αγωγή που του χορηγήθηκε και έτσι δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Εγώ εκδήλωσα το κύριο σύμπτωμα του κορονοϊού που είναι η πνευμονία. Είχα πνευμονία και υψηλό πυρετό και γι' αυτό νοσηλεύτηκα 14 μέρες. Ήταν δύσκολα. Τις πρώτες μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω από τον πολύ βήχα. Δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Εκεί φοβήθηκα αρκετά. Αλλά ευτυχώς οι καθημερινές εξετάσεις που μου κάνανε οι γιατροί εκεί πέρα πηγαίναν καλά και μου δίνανε αισιόδοξα μηνύματα ότι πάμε καλά. Φυσικά και φοβήθηκα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Η οικογένειά σου πώς το βίωσε? Πολύ δύσκολα ήταν εδώ πέρα, η σύζυγός μου με τα 2 παιδιά. Ευτυχώς δεν εκδήλωσαν κάτι. Προφανώς το περάσαν ασυμπτωματικά, εικάζουμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, αλλά είχα συμπαράσταση. Όλους τους φίλους και τους γνωστούς, οι οποίοι με συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ, μου δώσαν πάρα πολύ δύναμη. Και βέβαια πρέπει να αναφέρω σίγουρα τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, που πραγματικά εγώ τους θαύμασα εκεί πέρα. Με κίνδυνο τη ζωή τους μπαίνανε μέσα σε ένα θάλαμο απομόνωσης, ντυμένοι, θα έλεγα, σαν αστροναύτες, να με φροντίσουν. Πραγματικά θαύμασα αυτούς τους ανθρώπους, δίνουν καθημερινά έναν αγώνα, μία μάχη, έναν πόλεμο. Με κίνδυνο τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω οικογένειες και παιδιά, μπαίνανε μέσα στο θάλαμο απομόνωσης και όχι μόνο με φροντίζανε ιατρικά, αλλά μου δίνανε και θάρρος και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Παίζοντας σαξόφωνο, ο Κωνσταντίνος Κάλιας θέλησε να τους ευχαριστήσει και κυρίως να εμψυχώσει εκείνους που δίνουν σήμερα τη μάχη που έδωσε πρώτος αυτός.
14 μέρες μόνο στην απομόνωση. Γι' αυτό εμένα ήταν πολύ σημαντική η προχθεσινή βραδιά στο νοσοκομείο, έξω να παίξω με το σαξόφωνο μου. Ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης, το ελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω, ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Προστατευτείτε, ήταν το μήνυμα προς τους πολίτες, ειδικά σε όσους αμφισβητούν την ύπαρξη του κορονοϊού. Ο ίδιος στηρεί τα μέτρα προστασίας ευλαβικά και εύχεται ο εφιάλτης αυτό σύντομα να τελειώσει. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ακούω τέτοια πράγματα. Και η σκέψη μου είναι στους γιατρούς που δίνουν εκεί έναν πόλεμο. Έχουμε καθημερινά 100 νεκρούς και δυστυχώς ακόμα υπάρχουν αυτές οι φωνές. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν τον πόλεμο αυτό εκεί, οι γιατροί, αναρωτιέμαι τι θα σκέφτονται όταν ακούν αυτές τις φωνές. Στην αρχή ίσως ήταν δικαιολογημένες, γιατί δεν ξέραμε τι είναι αυτό το πράγμα, αυτός ο ιός, αλλά πλέον τα νούμερα μιλάνε από μόνο τους. Μιλάνε από μόνο τους. Όταν έχεις 100 νεκρούς κάθε μέρα, είναι πραγματικός πόλεμος. Ο Κωνσταντίνος Κάλιας ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τη συγκινητική βραδιά και ευχήθηκε το σαξόφωνό του να ακούστηκε και στον πιο απομακρυσμένο θάλαμο του νοσοκομείου. Το 2020 κοντεύει να φύγει και ακόμη δεν γνωρίζουμε αν και πώς τα πρωταθλήματα των ομάδων, των ομαδικών, με συγχωρείτε, αθλημάτων πλην των Super League 1 και Basket League θα συνεχιστούν. Φως στο τούνελ άναψε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο οποίος σε συνέντευξή του είπε πως είναι πιθανό οι ομάδες των πρώτων κατηγοριών από τα ομαδικά αθλήματα να επιστρέψουν στις προπονήσεις το δεύτερο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Με το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί Super League 1 και Basket League, παραμένουν τα μοναδικά πρωταθλήματα που είναι σε εξέλιξη, με όλα τα υπόλοιπα να είναι στον πάγο. Οι λοιμοξιολόγοι δεν έχουν ανάψει ακόμα το πράσινο φως στις υπόλοιπες κατηγορίες για να επανεκκινήσουν τις δράσεις ή για να κάνουν πρεμιέρα, καθώς ομάδες σε πρωταθλήματα όπως αυτό τη Super League 2 στο ποδόσφαιρο δεν έχουν κάνει ακόμη σέντρα. Μετά τις τελευταίες τηλεδιασκέψεις πολιτείας, λοιμοξιολόγων, εκπροσώπων ομοσπονδιών και ενώσεων αθλητών, οι πιθανότητες να αρχίσουν το προσεχές διάστημα οι προπονήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με το άγνωστο που επικρατούσε μέχρι πριν λίγες μέρες. Άλλωστε και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, όντας καλεσμένος στην εκπομπή Face to Face του SDNA, τόνισε ότι είναι πιθανό να αρχίσουν οι προπονήσεις σε πρωταθλήματα όπως η Super League 2, η Volley League και Α1 του Handball σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και στα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά. Προσπαθούμε να πείσουμε για να είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του Δεκεμβρίου, δηλαδή από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά, έτσι ώστε μετά τις 10 Ιανουαρίου να μπορούν να ξεκινήσουν κάποιες έτσι διοργανώσεις, να έχουν γίνει 3 εβδομάδες προπονήσεων. Άρα σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό μέσα στο Δεκέμβριο να δοθεί η δυνατότητα για επιστροφή στις προπονήσεις, μου λέτε. Είναι πιθανό, θα έλεγα. Το πολύ πιθανό δεν θέλω να είμαστε έτσι, ας το πούμε, να τάζω λαγούς με πετραχίλια, δεν εξαρτάται από μένα. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να προσπαθήσουμε και με τον Υφυπουργό να πείσουμε ότι υπάρχει σχέδιο, ότι δεν είναι σαν να ανοίγουμε, ας το πούμε, τα μπαρ ή τα καταστήματα εποχιακών. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που με λίστα θα μπαίνουν σε αγωνιστικούς χώρους να κάνουν προπόνηση, σε συγκεκριμένους αγωνιστικούς χώρους, συγκεκριμένο ωράριο και εβδομαδιαίο τεστ COVID, κάτι το οποίο δίνει μια έτσι ασφάλεια στο σύστημα ότι δεν είναι παράγοντες που μπορούν να επιτείνουν το επιδημιολογικό φορτίο. Αυτό είναι που προσπαθούμε να πείσουμε. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Όσο αφορά τώρα τις κατώτερες κατηγορίες όπως η Football League και Γάμα Εθνική στο ποδόσφαιρο, αλλά και οι κατηγορίες πλην των πρώτων στα υπόλοιπα αθλήματα, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική αφού μοιάζει πολύ δύσκολο να έχουμε άμεσα επανέναρξη ακόμα και των προπονήσεων. Μάλιστα, πολλοί μιλούν ακόμη και για μη συνέχιση αυτών τη φετινή σεζόν. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης Αυγιαννάκης ζήτησε την υπομονή και τη συνεργασία όλων των αθλητικών συλλόγων, ενώ ξεκαθάρισε πως θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσα σωματεία έκαναν προεγγραφή στο Μητρό. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, με τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ στο χώρο του αθλητισμού για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, μίλησε για τους νέους περιορισμούς, τονίζοντας την αναγκαιότητα να υπάρξει συνεργασία από όλους. Επίσης, στάθηκε και στις οικονομικές συνέπειες, υποστηρίζοντας πως έχει μιλήσει ήδη στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να υπάρξει οικονομική ενίσχυση στα αεραστεχνικά σωματεία που έκαναν προεγγραφή στο Μητρό. Σε συζήτηση θα περάσουμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στην άλλη άκρη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο νησί της Θάσου, όπου θα συναντήσουμε μέσω Skype τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών του νησιού, τον κύριο Αλέξανδρο Ευαγγέλου, τον οποίο και ευχαριστώ που βρίσκεται απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ευαγγέλου.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή αυτής. Η αλήθεια είναι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε λίγο περισσότερο το θέμα των επαγγελματιών, ειδικότερα αυτήν την περίοδο, όπου το παρατεταμένο lockdown, το οποίο ήδη έτσι κι αλλιώς υπάρχει αρκετό καιρό στις ζωές μας, πόσο μάλλον στις δικές σας, φέρνει αποτελέσματα και θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο ποια θεωρείτε πως θα είναι αυτά. Σας έχει επηρεάσει ήδη όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο το lockdown όσο και γενικότερα η πανδημία του κορονοϊού, νομίζω, κύριε Βαγγέλου. Παρακαλώ, σας ακούμε. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μία χρονιά με δύο φορές να κλείσεις την επιχείρησή σου και ενδιάμεσα να έχεις και μία τουριστική σεζόν η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη, νομίζω ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα όσον αφορά την επιβίωση του κλάδου που εκπροσωπούμε. Δεδομένου ότι στο νησί υπάρχει μία ιδιομορφία η οποία έχει να κάνει με ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κυρίως τουριστικές και έχουν να κάνουν με τον τουρίστα, οπότε έχουν επηρεαστεί από το κομμάτι του τουρισμού, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά στο να επιβιώσει μία επιχείρηση. Πριν σας ρωτήσω λίγο πώς ήταν το καλοκαίρι που πέρασε, γιατί μπορεί να το έχουμε αφήσει πίσω μας, ωστόσο νομίζω ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα του αυτή η τουριστική σεζόν στο σήμερα, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βαγγέλου, ποια είναι η σημερινή κατάσταση στη Θάσο και στους επαγγελματίες του νησιού, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Θάσος. Κοιτάξτε, τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου και της εστίασης είναι κλειστά. Είναι ανοιχτά μόνο αυτό το οποίο επιτρέπεται από τον νόμο. Υπάρχει μια απόλυτη σιωπή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ξεχωριστό το οποίο να έχει το νησί από τις άλλες περιοχές. Είμαστε κυριολεκτικά σε καραντίνα. Οι επαγγελματίες, τι λέτε εσείς τώρα από την πλευρά σας για όλη αυτή την κατάσταση? Και επίσης θέλω να ρωτήσω αν το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής που είχε ανακοινώσει η Περιφέρεια έχει... Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει κάπως και γενικότερα οι επιδοτήσεις που δίνει το κράτος από την πλευρά του? Κοιτάξτε να δείτε, η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Στην πρώτη φάση της πανδημίας δόθηκαν δύο επιδοτήσεις, ιδιαίτερα πάρα πολύ μικρές ήταν για μια επιχείρηση. Εν τέλει περιπτώσει να πω ότι αυτό μπορούσε το κράτος, αυτό έκανε. Θα το δούμε λίγο στη συνέχεια. Τώρα βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άλλη κατάσταση εντελώς διαφορετική. Έχουμε με την επιστρεπτέα προκαταβολή του κράτους, η οποία είναι στο 50%. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχει να κάνει με την... δεν μπορεί να γίνει μία επιχείρηση βιώσιμη με αυτές τις ασπιρίνες. Είναι κυριολεκτικά ασπιρίνες για ένα κατάστημα το οποίο παραμένει κλειστό, το οποίο... έχει κάνει τις αγορές του, κυρίως τώρα κάποιοι για τις γιορτές, όπως πριν από τις γιορτές είχαμε την περίπτωση του καλοκαιριού όπου όλα τα μαγαζιά είχαν φορτωθεί εμπορεύματα τα οποία όλα έπρεπε να πληρωθούν, τα οποία μείνανε επάνω στα ράφια. Είναι δύσκολα. Τώρα όσον αφορά για την επιστρεπτέα προκαταβολή της περιφέρειας που αναφέρεται, εκεί βέβαια είχαμε τις ενστάσεις μας, κάναμε έναν αγώνα, θεωρώ πάρα πολύ συγκεκριμένο, διότι μείναν απ' έξω οι εποχικές επιχειρήσεις και ότι δεν πήγαινε βάση τζίρο η όλη ιστορία αυτή. Εν τέλει περιπτώσει η περιφέρεια ήταν ανένδοτη, παρόλο που στα αιτήματά μας, παρόλο που στο πλευρό μας ήταν όλα τα επιμελητήρια και όλοι οι σύλλογοι κατά 90% της περιφέρειας από Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Μάλιστα. Θέλετε να πάμε λίγο πίσω στην καλοκαιρινή περίοδο και να μας δώσετε λίγο, μιας που έχουμε τώρα την ευκαιρία τουλάχιστον να το συζητήσουμε, την εικόνα που παρουσίασε το νησί της Θάσου και που φανταζόμαστε πως ήταν πολύ διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια, ενός νησιού το οποίο το έχουμε συνηθίσει να κατακλείζεται κάθε χρόνο από Βαλκάνιους και όχι μόνο τουρίστες, αλλά κυρίως και από αυτούς. Και τι περιμένετε ότι θα γίνει τόσο το επόμενο διάστημα, όσο και την επόμενη τουριστική σεζόν πια? Κοιτάξτε να δείτε. Στο νησί ξεκινάει δειλά-δειλά η τουριστική περίοδος γύρω στα τέλη Απριλίου. Και τελειώνει μέσα στον Οκτώβρη.
Όπως αντιλαμβάνεστε, τον Απρίλιο, τον Μάιο, που είναι άλλο είδους τουρισμός, όπως και οι σχολικές εκδρομές, παραδείγματος χάρη, όπως και οι γιορτές της Πρωτομαγιάς που στη γειτονιά μας, ενώ στα γειτονικά κράτη κάνουν τις εκδρομές τους κλπ. Όλα αυτά είχαν χαθεί εκ των προτέρων διότι ήμασταν κλειστοί. Και μπήκαμε λοιπόν μέσα στον Ιούλιο, διότι προς τα τέλη Ιουνίου άνοιξε η τουριστική περίοδος, με μια εικόνα η οποία φάνηκε στην αρχή, στο πρώτο 15ήμερο, ότι μάλλον πάμε να σώσουμε την παρτίδα. Αρχές Ιουλίου όμως γυρίσαν τα πάνω κάτω, δεδομένου ότι κλείσανε τα σύνορα, έμεινε μόνο μία είσοδος της χώρας ανοιχτή, πράγμα το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τους Βαλκάνιους να μπουν μέσα από την πλευρά των Σερών, από τον Προμαχώνα. Και στην πορεία είχαμε και τα τεστ τα οποία έπρεπε να τα έχουν έτοιμα αυτοί από εκεί, πράγματα τα οποία ήταν αντίθετα με την ροή των μπαίνω-βγαίνω. Δεδομένου ότι χαθήκανε και οι Τούρκοι, δεν το συζητάω. Και επίσης έχουμε να κάνουμε όμως παράλληλα και με μια άλλη κατάσταση, για να σας πάω και για το φέτος, παράλληλα με το καλοκαίρι. Πέρυσι τέτοια εποχή, όσον αφορά τώρα στο άλλο το κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο τα Βαλκάνια, μιλάω για το κομμάτι του το δυτικό τουρισμό, δηλαδή αυτοί που έρχονται με τσάρτερ, με τα γραφεία κλπ. Οι περισσότεροι από αυτούς τέτοια εποχή, από τους πρακτόρους δηλαδή, είχαν κλεισμένο το 60%. Φέτος δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Λοιπόν, οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη για το καλοκαίρι στην παρούσα φάση θεωρώ ότι είναι παρακινδυνευμένη. Για το καλοκαίρι του 2021. Ναι, μιλάμε. Το καταλαβαίνουμε απολύτως, γιατί μας κάνετε μια σύγκριση της τωρινής ουσιαστικά εποχής με την περσινή, όπου θα ήταν ήδη κλεισμένες θέσεις για το καλοκαίρι το οποίο θα ερχόταν ήδη, και τώρα δεν μπορείτε να έχετε εικόνα της κατάστασης. Ναι, στην παρούσα φάση όχι, δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτά βέβαια τώρα είναι άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παγκόσμια υγεία, με τις καθοδηγίες τις γενικότερες, και εμείς απλά ακολουθούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα το βασικότερο, και το κυριότερο στην παρούσα φάση είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις, είναι λυπηρό, διότι κυριολεκτικά είναι ξεκρέμαστες. Δηλαδή δεν ξέρουμε ποιο είναι το αύριο, και δεν ξέρω ειλικρινά, γι' αυτό σας έδωσε το στίγμα από την αρχή, ότι εδώ πολλές επιχειρήσεις είναι συνυφασμένες με τον τουρισμό και επηρεασμένες πάρα πολύ. Δεν ξέρω πραγματικά πόσες θα αντέξουν, αν θα είμαστε οι ίδιοι που είχαμε τα μαγαζιά πέρυσι, αν θα τα έχουμε και του χρόνου. Είμαστε στην ίδια γειτονιά, τα ίδια πρόσωπα. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Φοβάστε δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ξανανοίξουν τις επιχειρήσεις τους στο επόμενο διάστημα? Εννοείται, διότι τρέχουν τα πάντα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι κάποιοι λένε ότι την περάσαμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν την περάσαμε. Είμαστε ακόμα επάνω στην κρίση. Έτσι, λογιστικά μπορεί για το κράτος να φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί η κρίση. Η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Έχουμε πιάσει μια δεκαετία πάνω στην κρίση και είμαστε στο χειρότερο σημείο αυτή τη στιγμή εξαιτίας της πανδημίας, και εννοείται ότι κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί μετά την πανδημία και αν θα είναι τα πράγματα σε μια νορμάλ ροή, για να μπορέσουμε εμείς να μην συνεχίζουμε να ακροβατούμε. Κύριε Βαγγέλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά στο σημείο αυτό για την απόψινή μας συνομιλία, για το στίγμα και την εικόνα που μας δώσατε γενικότερα για την Θάσο. Στην προκειμένη φάση νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να πούμε και πολλά ευχάριστα που να αφορούν στο αυτό το πολύ όμορφο νησί της περιφερειάς μας. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε αναλυτικότερα και να δώσουμε και άλλες εικόνες στους τηλεθεατές μας. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα, αν είναι δυνατόν, από εδώ και στο εξής. Βεβαίως. Εγώ σας εύχομαι καλές γιορτές και υγεία σε όλο τον κόσμο, και να το ξεπεράσουμε γρήγορα αυτό το πρόβλημα που έχει ο λόγος πλανήτης. Ευχαριστώ πολύ.
προσπάθειά τους να μοιράσουν χαμόγελα στους εργαζομένους και ασθενείς στα νοσοκομεία της χώρας, ειδικά αυτήν τη δύσκολη περίοδο που ζούμε όλοι, το χαμόγελο του παιδιού και οι πρόσκοποι σχεδίασαν τη δράση «Έχεις γράμμα από κάποιον που σε σκέφτεται». Σε αυτή μπορεί να λάβει μέρος όποιος το επιθυμεί με τον τρόπο που θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το χαμόγελο του παιδιού και οι πρόσκοποι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώνουν τις δυνάμεις τους για να χαρίσουν χαμόγελα και ευχές. Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να βοηθήσει ο καθένας από εμάς φτιάχνοντας τη δική του κάρτα ευχών και αυτή θα παραδοθεί στους ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Οπότε φτιάχνουμε τη δική μας ευχετήρια κάρτα και την τοποθετούμε στο γραμματοκιβώτιο που υπάρχει στην πόρτα του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων στην παραλία Αλεξανδρούπολης. Από εκεί και πέρα οι κάρτες θα αποσταλούν στο χαμόγελο του παιδιού με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό των νοσοκομείων της περιφέρειάς μας. Όλοι μαζί μπορούμε να χαρίσουμε ένα χαμόγελο και μια γλυκιά ευχή στους ανθρώπους που μας προσέχουν. Επειδή οι κάρτες πρέπει να φτάσουν άμεσα και να διανεμηθούν στα νοσοκομεία, η δράση έχει διάρκεια μέχρι το βράδυ της 3ης 15 Δεκεμβρίου, αναφέρει το μήνυμα της δράσης με τίτλο «Έχεις γράμμα από κάποιον που σε σκέφτεται». Οι πρόσκοποι μέσα από τον εθελοντισμό ετοιμάζουν μια δράση, είναι η δράση «Ένα γράμμα από μένα για σένα», στη συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού. Θα μοιράσουν στα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 700 κάρτες στο υγειονομικό προσωπικό για την βροντίδα που παρέχουν στους πολίτες της χώρας. Το χαμόγελο του παιδιού από την Καβάλα, που είναι η έδρα του, σε συνεργασία με τους προσκόπους της Καβάλας, συνονοήθηκαν να κάνουν αυτή τη δράση, έτσι, οπότε συμμετέχουμε όλοι μας. Θα γράφουν απλά ευχές, δεν θα γράφουν κάτι άλλο τα παιδιά, ένα δώρο θα είναι. Πόσο σημαντικό είναι σε αυτές τις εποχές που ζούμε και για αυτούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία να λάβουν κάτι τέτοιο και για την ψυχολογία τους φυσικά? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ψυχολογία είναι πάνω απ' όλα, να μπορέσουμε να φτιάξουμε τη ψυχολογία των ανθρώπων και των γιατρών και υγειονομικών, όπως επίσης και των αρρώστων. Άσχετα με σε ποια κλινική είναι, δεν υπάρχει μόνο το COVID πλέον, που υπάρχουν πολλοί άρρωστοι στα νοσοκομεία. Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε δράσεις που αφορούν τα νοσοκομεία, όπως είναι πέρσι δώσαμε βιβλία στην παιδιατρική, φέτος επιλέξαμε αυτό. Το Μάρτιο αναμένεται να ανοίξει ο ξενώνας αυτιστικών παιδιών στον Εύρο σε ένα χώρο που μίσθωσε ο Σύλλογος Αυτιστικών Ατόμων Άγιος Βασίλειος. Το κτίριο βρίσκεται κοντά στον οικισμό της Νύψας και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 10 άτομα. Ο Σύλλογος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ενισχύσουν την προσπάθεια που γίνεται ώστε να επιπλωθεί και να εξοπλιστεί με τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές. Να εγκατασταθούν οι απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές και να τοποθετηθούν τα τελευταία έπιπλα είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει το κέντρο ημέρας για ενήλικες με διαταραχές αυτισμού. Βρίσκεται στην περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Νύψα και Δωρικό και είναι ένας χώρος που μίσθωσε ο Σύλλογος Άγιος Βασίλειος, συνεχίζοντας παράλληλα την προσπάθεια για τη συγκέντρωση του ποσού που απαιτείται για την ανέγερση μιας μόνιμης υποδομής σε οικόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή του Άβαντα. Εμείς είμαστε σε μια τέτοια φάση αυτή τη στιγμή που σχεδόν τελειώνουμε τις εργασίες για τον ξενώνα του αυτισμού. Και κάναμε αυτή, απευθυνθήκαμε στον κόσμο εδώ της περιοχής μας, η οποία είναι δίπλα μας από την αρχή του αγώνα μας. Είμαστε σίγουροι ότι είναι και θα είναι δίπλα μας. Απευθυνθήκαμε λοιπόν για τον εξοπλισμό του ξενώνα. Ήδη μετά την ανακοίνωση που βάλαμε, σχεδόν τα 2/3 τα έχουμε, υπήρχαν θετικές απαντήσεις. Ένα ενδιαφέρον που πραγματικά μας συγκίνησε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμη ηλεκτρικά. Δηλαδή μας λείπει ψυγείο. Ένα πλυντήριο, ένα στεγνοτήριο. Αυτά μας λείπουν αυτή τη στιγμή. Και δύο κρεβάτια από ό,τι θυμάμαι και δύο καναπέδες. Το μισθωμένο ακίνητο ανακαινίστηκε και διαμορφώθηκε κατάλληλα τους τελευταίους μήνες προκειμένου να φιλοξενήσει άμεσα παιδιά με αυτισμό. Οι ανάγκες είναι πολλές και γι' αυτό επιλέχθηκε η λύση αυτή, τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου. Καλώς εχόντο το πραγμάτων, αν όλα πάνε καλά, γιατί βλέπετε έχουμε και τις δυσκολίες με τον κορονοϊό και όλα τα υπόλοιπα, οπότε λίγο μας τρενάρει αυτό. Ευελπιστούμε ότι επίσημα θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Μάρτι. Από μηνύματα που λαμβάνουμε από γονείς και από συγγενείς είναι μεγάλος ο αριθμός. Ο ξενώνας αυτός θα έχει δυναμικότητα 10 ατόμων. Και είναι ο πρώτος ξενώνας. Σε λίγο καιρό ετοιμάζεται και ο δεύτερος.
Ο ξενώνας έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 10 παιδιά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει κάνει ο Σύλλογος θα ανοίξει τις πύλες του τον Μάρτιο του 2021. Για να γίνει αυτό πράξη ο Σύλλογος χρειάζεται τη στήριξη όλων. Τα απαραίτητα είδη για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του είναι μεταξύ άλλων ντουλάπες, κρεβάτια, πλυντήριο και στεγνοτήριο. Το σπίτι του Άβαντα για να ξεκινήσει να γίνεται θέλει ένα ποσό 250.000 ευρώ. Το οποίο είναι πολύ μα πολύ δύσκολο να βρεθεί με αυτές τις συνθήκες. Επειδή όμως ήδη εκεί έχουμε την οικοδομική άδεια, τα πάντα όλα έτοιμα. Επειδή όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και οι ανάγκες των οικογενειών πάρα πολύ μεγάλες, νοικιάσαμε ένα κτίριο που βρίσκεται στην Ύψα. Είναι δίπλα στο Δωρικό. Το οποίο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, εκείνο ετοιμάζουμε και εκείνο θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει σε πρώτη φάση. Όταν θα γίνει με το καλό και το δεύτερο σπίτι στον Άβαντα, θα υπάρχουν δύο σπίτια. Δεν θα κλείσει δηλαδή το ένα για να μετακινηθούν τα παιδιά στο άλλο. Όποιος επιθυμεί να ενισχύσει την προσπάθεια του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να επικοινωνήσει το τηλέφωνο 25510-8474 από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να μένετε ασφαλείς.